η Εθνική Οδός Χανίων Κισάμου στο ύψος της Καλλιδονίας θυμίζει εργοτάξιο. Για 2 χιλιόμετρα ο δρόμος έκλεισε προκειμένου να γίνει απαραίτητη τομή στο οδόστρωμα και να τοποθετηθεί το καλώδιο στο πλαίσιο του μεγάλου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται εκ περιτροπής, χωρίς να λείπουν οι ουρές αναμονής. Ταυτόχρονα δόθηκε σε κυκλοφορία το τμήμα του βόρειου οδικού άξονα από Ταυρονίτη μέχρι Κολυμπάρη, όπου οι εργασίες υπογειοποίησης του καλωδίου ολοκληρώθηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα αντίστοιχα έργα στο τμήμα από Γαλατά μέχρι Πλατανιά, όπου ο ΒΟΑΚ παραμένει κλειστός και η κυκλοφορία διοχετεύεται στην παλιά Εθνική Οδό. Έχουν τεθεί κάποιοι χρόνοι, οι οποίοι βέβαια εξαρτώνται από κάποιο πρόγραμμα που έχουμε καταρτήσει μαζί με την σύμφωνη γνώμη της τροχέας, ώστε να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα όχλησης στους κατοίκους, αλλά επίσης και να γίνει με ασφάλεια το έργο. Στόχος του ΑΔΜΙΕ και της εταιρείας Ελληνικά Καλώδια είναι οι χερσαίες παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι. Είναι απολύτως κρίσιμο το έργο αυτό, το υπόγειο τμήμα που είναι 30 χιλιόμετρα υπογείων καλωδίων, οι εξκαφές που θα γίνουν για να τοποθετηθούν τα καλώδια, να τελειώσουν ή δυνατόν και πριν το καλοκαίρι που μας έρχεται. Τον επόμενο Ιούνιο αναμένεται να αρχίσει η πόντιση του καλωδίου από την Πελοπόννησο στην Κρήτη, που εκτιμάται πως θα διαρκέσει 3 μήνες. Το μεγαλόπνοο έργο, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διασύνδεση Κρήτης Αττικής, θα καταστήσει το νησί ενεργειακά αυτόνομο, αποδεσμεύοντάς το σταδιακά από τις ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.